Μια καλημέρα και στον Υπουργό, τον κύριο Χατζητάκη, που έχουμε κοντά μας, παιδιά, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, που είναι και πρόσωπο των ημερών της τελευταίας. Και πρόσωπο των ημερών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Και ο Δημήτρης Τάκης, συναδελφός μας μαζί μας. Γεια σας, Δημήτρη. Ολοκλήρωσε τον Τονίο. Και θα ρωτήσουμε και πολλά μετά. Κοιτάξτε, να πω δύο παραδείγματα. Όταν είσαι μια οικογένεια με τέσσερα άτομα, σου ζητάει μετά να μπει στο αυτοκίνητο ένα δύο για να πας κάπου. Όταν θες να πας σε ένα νησί, θα μπούμε να πάμε στην Τίνο μέσα σε ένα πλοίο 1.000 ατόμων χωρητικότητα ή 500, 600, 700. 150. Και μετά μας ζητάει να πάμε ένα τέσσερα άτομα να καθίσουμε σε τραπέζι. Αυτά πρέπει λίγο να βελτιωθούν και να πάνε στην πραγματική του. Πώς χαλαρώσουν σιγά-σιγά αυτά από μόνο τους, κύριε Αντώνη. Τώρα δεν μπορούν να διατηρηθούν αυτά εσάι. Προφανώς, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να χαλαρώσουν γιατί δεν θα μπορούν να είναι πρακτικά. Ένα δεύτερο. Μπορεί να ανοίξει ένα μαγαζί με τέτοιου όρου. Συμφέρει να ανοίξει ή να μην ανοίξει καθόλου. Κοίταξε, νομίζω, εγώ έχω μια άλλη άποψη. Θεωρώ ότι τα μαγαζιά. Τα περισσότερα θα ανοίξουν. Μην ακούτε τι λένε. Γιατί το κόστος μιας κλειστής επιχείρησης είναι η εικόνα της πολύ μεγάλο. Θα περιοριστούν τα έξοδά της. Το θέμα είναι να τα επιβιώσουν, βέβαια. Έχει έξοδα άλλα που δεν τα περιμένει κανείς. Ρωτήσατε πριν τον κύριο τι έξοδα η Μαρία ρώτησε να ανοίξει. Μια επιχείρηση σαν του κυρίου που είδαμε. Μεγάλο μαγαζί. Θέλει περίπου 4.000-5.000 το μήνα, λίγα λέω, για μέτρα, για μάσκες και για το προσωπικό κλπ. Είναι τεράστιο. Βέβαια. Βέβαια, το είναι πάρα πολλά. Εκτός όλων των υπολείπων, έτσι. Ναι, είναι πολύ ακριβά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό τη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Χθες και ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως αυτή την επανεκκίνηση δεν μπορεί να λείπει η εστίαση. Και το πρώτο που θέλουμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, είναι αν όντως υπάρχει το ενδεχόμενο στο τραπέζι τα καταστήματα εστίασης να ανοίξουν πριν την 1η Ιουνίου. Ακούστε, συνειδητά έχω αποφασίσει να μην σας πω πολλά για αυτά σήμερα, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαστε όλοι γενικοί σχολιαστές επικαιρότητας να μιλάμε για τις αρμοδιότητες των άλλων. Εγώ έτσι κι αλλιώς εδώ και 15 μέρες ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω απλώς είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μοντέλο από το παρελθόν, ούτε από καμιά άλλη χώρα. Όλες οι χώρες, μη γελιόμαστε, πάνε ψάχνοντας για την αποσωλήνωση της οικονομίας και για την επιστροφή στην κανονικότητα. Βλέπει ο ένας τον άλλον και κάνεις κάποια πράγματα, ενδεχομένως θα τα διορθώσεις, θα ξανά. Έχετε κάνει εσείς κάποιους σχεδιασμούς, κάποια σενάρια, κύριε Υπουργέ, ένα, δύο, φυσικά τρία υπάρχουν. Σενάρια. Γι' αυτό, σε αυτό μιλάμε, γιατί το μεγάλο θέμα τώρα είναι η οικονομία. Θεωρώ ότι έχουμε λειτουργήσει επαγγελματικά εντός εισαγωγικών στο επίπεδο το υγειονομικό, αναγνωρίζεται από παντού και φαίνεται από τα αποτελέσματα. Ναι. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το ίδιο και στην οικονομία. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, διότι η Ελλάδα πλήττεται παραπάνω από άλλες χώρες λόγω της ναυτιλίας και του τουρισμού. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποια αποκοτιά και να τα ανοίξουμε όλα ξαφνικά με τον κίνδυνο να ξαναγυρίσουμε στο σημείο μηδέν. Δεν πρέπει όμως την ίδια στιγμή να πάμε και στο αντίθετο άκρο και προσπαθούμε να βρούμε το μέσο δρόμο. Πώς είστε, είστε δέσμοι της επιτυχίας σας τώρα, κύριε Υπουργέ? Και έχετε κάτσει πάνω στην επιτυχία και φοβάστε τα βήματα. Και δεν παίρνετε ρίσκο. Δεν φοβόμαι. Μα όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο κάνουν. Δεν υπάρχει καμιά κυβέρνηση η οποία τα έχει προδιαγράψει όλα και τα έχει ανοίξει όλα κτλ. Δώσαμε σημαντικές ενισχύσεις και σε εργαζόμενους και σε επιχειρήσεις μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να δώσουμε, να δίνουμε. Κρατάμε δυνάμεις για τον Οκτώβριο όταν οι ειδικοί λένε ότι θα επανέλθει ο κορονοϊός. Και χτίζουμε από τώρα μέτρα διαρθρωτικά για να στείλουμε το μήνυμα κατόπιν ότι η Ελλάδα είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα στην οποία μπορούν να έρθουν να επενδύσουν Έλληνες και ξένοι επενδυτές. Κύριε Υπουργέ, του κορονοϊού. Ωστόσο, εικόνες όπως αυτή που είδαμε χθες το βράδυ στην Αγία Παρασκευή με 400 ανθρώπους να συνοστίζονται στην πλατεία εκεί στο τέρμα της Αγίου Ιωάννου, βλέπουμε εδώ και την εικόνα, χρειάστηκε και η παρέμβαση των αστυνομικών αρχών. Τέτοιες εικόνες μπορούν να μας πάνε πίσω? Ναι, θέματα ευθύνης του καθενός. Το είδαμε και στη διαδήλωση που έγινε εναντίον του δικού μου νομοσχεδίου στη Βουλή, η οποία δεν ήταν και πολύ άξιμη. Ναι. Δηλαδή, 300 άνθρωποι ήταν, αλλά δεν με το λέω γι' αυτό, δεν με πείραξε η διαδήλωση. Εντάξει, δική η πρώτη που γίνεται. Ο τρόπος που ιστορικά έγινε. Στην Ελλάδα. Ο τρόπος. Προτιμάτε τις διαδηλώσεις του Κουκουέ, δηλαδή? Όχι. Προτιμώ, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Δηλαδή, ξέρετε, νομίζω αν κάνουμε υπομονή όλοι κάνα μήνα, δεν θα αλλάξει και η πορεία των πραγμάτων. Εντάξει, αλλά καταστρέφονται επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Θα έχουμε στρατιές ανέργων αύριο και δεν ξέρετε τι θα τους κάνετε. Θα ζούμε με επιδόματα? Αυτή η δουλειά θα κάνουμε στην Ελλάδα?
Ανάπτυξη θέλει η χώρα, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά ξαναλέω πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Αν ομιγένει το κάνουμε κάτι, μια κουτουράδα. Πριν μιλήσει ο αγαπητός Δημήτρης να κάνει μια παρατήρηση. Και αρχίζει το πράγμα να ξεφεύγει. Πάλι εσείς οι ίδιοι θα μας λέτε. Πω, δεν προσέχατε και σπαταλήσαμε όλα αυτά τα οποία πετύχαμε τόσο καιρό. Ωραία. Να κάνω μια παρατήρηση που δεν είναι αρμόδιος ο Υπουργός, βέβαια, αλλά νομίζω πρέπει να ακουστεί. Υπάρχει μια. Και είναι κριτική αυτή, γιατί όμως αγγίζει και την επιστημονική ομάδα του κ. Τσιόδρα. Έχουν αργήσει, κατά τη γνώμη μου, και την παίρνω τη γνώμη μου και τη δίνω στη δημοσιότητα μετά από πάρα πολλά τηλεφωνήματα από νησιά κυρίως, τα πρωτόκολλα υγείας, πώς λέγονται αυτά, για να πάει κανείς στα νησιά. Δηλαδή, πώς θα κινηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε. Πώς θα μπει μες στο πλοίο, με ποιο πρωτόκολλο υγείας θα μπει. Δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Δεν το ξέρει κανείς ακόμα αυτό. Νομίζω αυτά θα έπρεπε να προηγηθούν, γιατί η ομάδα αυτή των γιατρών που αποδείχθηκε τόσο καλή ξέρει περίπου πώς πρέπει να κινηθούμε. Το λέω γιατί και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Μίλησα χθες με τέσσερις υπουργούς και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα ανοίξουν ενδεχομένως, Μαρία μου, και πιο γρήγορα τα καταστήματα εστίασης στα νησιά, πώς θα πάει ο κόσμος να τα προετοιμάσει στα νησιά? Η Ρόδος έχει 15.000 εργαζόμενους. Αφού δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Σε 15 μέρες πρέπει να πάνε. Πώς θα πάνε να τα προετοιμάσουν τα ξενοδοχεία? Νομίζω έχουν αργήσει σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους επιχειρηματίες. Με αφορμή αυτό που λες και πριν κάθε μέρα, αλλά ρωτήστε με και κάτι που ξέρω, γιατί μέχρι τώρα δεν ήξερα τίποτα από ό,τι σας είπα. Έλεγα λαντάλλον. Να ρωτήσει και ο Δημήτρης Τάκης και θα πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά Δημήτρη μου. Εγώ θέλω να πω σε αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται από τη μία με την επιτροπή που θέλει σιγανά βήματα και ασφαλή, από την άλλη με τις πιέσεις που δέχεται από όλους τους κοινωνικούς φορείς, κυρίως από τους επαγγελματίες της εστίασης, και γι' αυτό μαθαίνω ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα επιτραπεί όχι μόνο να καλυφθούν τα πεζοδρόμια με τραπεζοκαθίσματα, αλλά και ένα κομμάτι του δρόμου, δηλαδή όσα τραπέζια θα χαθούν. Δρόμοι, ακριβώς, και υπάρχει περίπτωση το Σαββατοκύριακο κάποιοι δρόμοι να πεζοδρομούνται και να βλέπουμε τραπεζάκια και στους δρόμους. Ένα είναι αυτό. Αυτό που λέει ο Αντώνης έχει δίκιο, αλλά στα νησιά οι επιστήμονες φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει ανεξέλεκτη διασπορά του ιού και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όσον αφορά τον κύριο Χατζηδάκη, επειδή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο έγινε ο κακός χαμός χθες στη Βουλή με αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά, και επειδή υπάρχουν και κατηγορίες, θα ήθελα να μας πει για ένα συγκεκριμένο θέμα που θα μας αφορά όλους από εδώ και πέρα. Και είναι αυτή η ιστορία με τις πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Κύριε Υπουργέ, δεν το έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία και γιατί μιλήσατε για μια μπίζνα και για μια ελληνική εξυπνάδα γύρω από αυτή την ιστορία? Διότι μας λέγατε το προηγούμενο διάστημα κάναμε μεγάλη επιτυχία με τις πλαστικές σακούλες. Τι έχει γίνει? Εγώ δεν είπα ότι κάναμε μεγάλη επιτυχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σωστά και έβαλε ένα τέλος στις πλαστικές σακούλες μέχρι τα 50 μικρά, έτσι τα λένε στην πιάτσα, πάχος. Δηλαδή. Και τι έγινε? Πληρώναμε όλοι 0,04 ευρώ αναπλαστική σακούλα, 4 λεπτά εν βάση περιπτώσει αναπλαστική σακούλα που παίρναμε από το σούπερ μάρκετ, μέχρι που τα σούπερ μάρκετ μαζί με τις εταιρείες που είναι στο χώρο συμφώνησαν, όπως φαίνεται, και δεν βγαίνουν τέτοιες σακούλες, βασικά ελάχιστες, και βγαίνουν πιο παχές σακούλες, τις οποίες δεν πληρώνει κανείς τέλος. Είπαμε κι εμείς, για να τελειώσει όλο αυτό το κόλπο, ενιαίο τέλος. Φωνάζουν, ας φωνάζουν. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Πόσο είναι, θα είναι αυτό το τέλος? Όσο ήταν. Αλλά θα είναι ενιαίο τέλος, είτε είναι λεπτή σακούλα, είτε μισή, είτε παχιά. Γιατί για να αποδευθεί η μπίζνα έχει γίνει μπίζνα αυτό, δηλαδή που λέτε τώρα. Προφανώς. Βγάζαμε πιο παχιές σακούλες, λίγο πάνω από τα 50 μικρά, για να γλιτώνουν το 004. Πάντως και τις παχιές σακούλες που λέτε τις πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί μας ρωτάνε, θέλετε σακούλα? Και όταν λέμε ναι, τη χρεωνόμαστε. Εγώ λέω ότι λέει ο νόμος. Εμείς εξαιρούμε προφανώς τις βιοαποδομήσιμες, που είναι απολύτως ανακυκλώσιμες, τις πάνινες και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, προστατεύουν το περιβάλλον, διότι το νομοσχέδιο αυτό έχει μια σειρά από μέτρα που πραγματικά είναι μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και θα χαρώ πολύ αν θέλετε να τα συζητήσουμε. Κύριε Χατζηδάκη, όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε ακριβώς αυτό, γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα. Δεν ζήτησε μόνο την απόσυρση του νομοσχεδίου. Σας κατηγόρησε ότι το φέρατε και το ψηφίσατε στην ουσία στα μουλοχτά και ότι κυβερνάτε με διαδικασία εξπρες. Εσείς τι λέτε, τι απαντάτε? Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ τις περιβαλλοντικές οργανώσεις έχω πρώτος εγώ υπουργός κάθε 2 μήνες στο Υπουργείο.
Μετά την κανονική διαβούλευση που προβλέπει ο νόμος, έκανα εξτρά διαβούλευση 3,5 ώρες με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Λένε τώρα ότι το κοινοβούλιο υπολειτουργεί και έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο με σημαντικές διατάξεις. Και με επιστολικές ψήφους, χωρίς διαδικασίες κοινοβουλευτικές στην πραγματικότητα. Μίλησαν, υπήρξαν καμιά πενινταριά περίπου ομιλίες τις 2 μέρες. Στα κανονικά νομοσχέδια, πόσες νομίζετε υπάρχουν, σε αυτά που έρχονται δηλαδή με τις κανονικές διαδικασίες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Τάκης ήταν για χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και με περισσότερους, υπάρχουν 25, και με λιγότερους. 25 εγγεγραμμένους προχτές, 25 εγγεγραμμένους. Γιατί δεν περιμένατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, να επιστρέψει η Βουλή σε μια κανονικότητα, για να το φέρετε και να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Πότε θα επιστρέψει? Μέσα, φανταζόμαστε στους επόμενους μήνες, κύριε Υπουργέ. Μα κανείς δεν ξέρει πώς θα ήταν επίγον αυτό το νομοσχέδιο, η εναρμόνισή μας, δηλαδή με τα κοινοτικά, ήταν επίγουσα? Πάρα πολύ. Μάλιστα. Πρώτον, διότι είναι 170.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα σε ομοιρία λόγω των δασικών χαρτών. Που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους είπε: χωράφια που έχουν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προσφυγικά, αναδασμοί κτλ., που έχουν ρίζια, στάρια, κρυθάρια, ότι είναι δάση. Έτσι, μιλάμε για τέτοιες τρελές καταστάσεις και πρέπει να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά. Σας καταγγέλνουν οι πάντες, βέβαια. Είναι επίγον, διότι στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα Ιόνια νησιά, πνίγονται τα νησιά από τα σκουπίδια και φέραμε ρυθμίσεις για να έχουμε μια συντονισμένη διαχείριση. Είναι επίγον, διότι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις εδώ στην Ελλάδα κρατάνε 6 και 8 χρόνια, όταν στις ευρωπαϊκές χώρες τις υπόλοιπες είναι 150 μέρες. Και πάμε εκεί ακριβώς γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγαμε πριν, τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού, και να είμαστε παρόντες την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε? Αυτοί που σήμερα μου ασκούν κριτική ότι φέρνω γρήγορα αυτές τις διατάξεις, αν το καλοκαίρι πνιγούν τα νησιά στα σκουπίδια ή αν ψάχνουν οι επενδυτές να ανοίξουν δουλειές και δεν μπορούν, θα μου λένε τα ακριβώς αντίθετα. Ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις, ας το πω, να την πέσεις στο Χατζηδάκη, γιατί έχει το αγγελικό πρόσωπο που, και την ευγένεια που δεν στο επιτρέπει. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αυτά να τα πείτε στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Ωραία. Είναι υπεύθυνε. Από τη μια, μπαίνω στην ουσία, τα διαδικαστικά έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν τομίζουν αυτή την ώρα, παρά τις επισημάνσεις που έγιναν από την αντιπολίτευση. Μπαίνω στην ουσία του νομοσχεδίου. Ενώ πέρατε η κυβέρνηση για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού και πόσο μπόρεσε να τον κινήσει στα θέματα τα υγειονομικά, εσείς αφαιρείτε τον έλεγχο από κρατικά όργανα για τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά και το δίνετε σε ιδιώτες. Όπου εκεί, αφενός η συναλλαγή, ολοκληρώνω, είναι ευκολότερα να γίνει από το κράτος και κατά δεύτερο μπορεί πολλές από αυτές τις αποφάσεις να πέσουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν λέω μόνο για την Natura, λέω ακόμα και για τις απλές οικοδομικές άδειες που χρειάζονται περιβαλλοντικές μελέτες. Στις άδειες αυτό που κάνουμε με την επιτάχυνση, μεταξύ των άλλων, για να αναφερθώ σε αυτό που λέει ο κύριος Δελατόλας, είναι ότι βάζουμε και ιδιώτες αξιολογητές πιστοποιημένους με προεδρικό διάταγμα, οι οποίοι δεν θα επιλέγονται από τον επενδυτή, θα επιλέγονται από ένα μητρό αξιολογητών. Και θα βγαίνουν με κλήρωση. Αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δική μας πατέντα. Ούτε γενικώς ο Μητσοτάκης είναι κανένας πρωθυπουργός που κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ευρωπαϊστής πολιτικός είναι. Στις Δε Νατούρα υπάρχει ένας φοβερός μύθος. Δηλαδή οι άνθρωποι, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τώρα όλους τους νόμους. Πάντως, κύριε Υπουργέ, μπορώ να κάνω μια διακοπή. Για τις περιοχές Natura είναι το θέμα στο οποίο συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής και η ΒΒΕΦ και η Greenpeace. Το περίφημο άρθρο 44 και 110. Και μου κάνει εντύπωση που όλοι αυτοί συμφωνούν και έχουν την ίδια άποψη γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε αν συμφωνούν ή όχι, αλλά να σας εξηγήσω τι γίνεται. Πάντως μαζί σας δεν συμφωνεί κανείς. Αυτό είναι, κάνει μια εντύπωση. Δεν είναι πρώτη φορά. Ούτε στην Ολυμπιακή συμφωνούσανε, αλλά δεν πληρώνουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε στη ΔΕΗ συμφωνούσαν το καλοκαίρι, αλλά η ΔΕΗ έχει φύγει από το φάσμα της χρεοκοπίας. Έχω μάθει να ξεπερνάω τους λαϊκισμούς και δεν είναι πρώτη φορά που μου τυχαίνει και είμαι και ικανοποιημένος με τον εαυτό μου γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ. Εδώ υπάρχει ο μύθος ότι στις Natura, που είναι το 30% της χώρας, δεν επιτρέπεται τίποτα. Ότι είναι νεκρές ζώνες. Αυτό είναι λάθος, διότι πρώτον δεν λέει αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έδειξα τι λέει η οδηγία για τους οικοτόπους. Δεύτερον, δεν συμβαίνει πουθενά
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Σε καμία, σε καμία. Και τρίτον, δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Έδειξα αποφάσεις του κυρίου Φάμελου χτες, τρεις ενδεικτικά, που επιτρέπει εξορίξεις μαρμάρου ή εξορίξεις λιγνίτη σε περιοχές Natura. Σε Natura, μα φυσικά. Αυτό θυμίζει και εσείς πιέζετε τους μαύρους. Δηλαδή, αν έκανα λάθος, πρέπει να συνεχιστεί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι υπό συνθήκες συγκεκριμένες, αδειοδοτήσεις συγκεκριμένες, όρους συγκεκριμένους, όλα αυτά τα πράγματα επιτρέπονται. Και άρα καλώς έκανε ο κύριος Φάμελος. Που γίνονται. Καλώς έκανε, φυσικά καλώς έκανε. Κακώς κάνει που το ξέχασε. Και λέει όλα αυτά. Προσέξτε τι αλλαγή κάνουμε τώρα και γιατί ενοχλεί. Ελάτε για να κλείσουμε. Όλα αυτά μέχρι τώρα στη Natura γινότανε φύρδιν μίγδιν. Δηλαδή είχες μέσον, πήγαινε στον Υπουργό, έπαιρνε άδεια. Δεν είχες μέσον. Τώρα υπάρχει το πλαίσιο, λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα μπαίνει ένα πλαίσιο, καλώς. Τελειώνει η δικτατορία των μελετητών και τελειώνουν και τα κόλπα κάτω από το τραπέζι και ενδεχομένως κάποιοι φύγονται. Και εμείς λέμε, υπάρχουν τέσσερις ζώνες. Και εσάς για κόλπα κάτω από το τραπέζι. Διάβασα και την κυρία Δούρου τα tweet της και τις ανακοινώσεις της. Εμείς έχουμε νόμο και λέμε τέσσερις ζώνες Natura. Μια ζώνη απόλυτης προστασίας, ο Όλυμπος, το φαράγγι της Αμαριάς, δεν θα γίνεται τίποτα. Και κλιμακωτά πάμε παραπέρα. Να έρθει να μου πει ένας, να σηκώσει το χέρι και να πει. Αλλά να πει πραγματικά, να φέρει στοιχεία. Στην τάδε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που έκανε λοιπόν, Χατζηδάκη δεν γίνεται. Και να κάτσουμε ολοκληρώσω. Να το συζητήσουμε. Να με φέρετε όση ώρα θέλετε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν λέει ο καθένας ότι του ήρθει και να παριστάνουν και όλοι τους προοδευτικούς. Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Δημήτρη, καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα.